Η ιδιωτικοποίηση του νερού σε συνθήκες τόσο βαθιάς κοινωνικής κρίσης είναι ένα προμελετημένο έγκλημα. Η ιδιωτικοποίηση του νερού σημαίνει ακριβότερα τιμολόγια και χειρότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Τη στιγμή που η τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι το δημόσιο να διεκδικεί και να αποκτά ξανά τον έλεγχο του νερού, στην Ελλάδα και στην Αθήνα έρχονται οι εταιρείες με σκοπό να βγάλουν κέρδος και με αυτόν τον τρόπο θα επιβαρυνθούν οι πολίτες και οι δημότες της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή μας κάνει εντύπωση η εκοφαντική σιωπή που υπάρχει από τους συνυποψηφίους μας σε σχέση με το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Από τη δική μας την πλευρά περιμένουμε μια σαφή δέσμευση πριν από τις εκλογές, τόσο από τον κύριο Καμίνη όσο και από τον κύριο Σφιλιωτόπουλο, ότι το νερό πρέπει να παραμείνει ένα δημόσιο αγαθό. Από τη δική μας την πλευρά, ως νέα Δημοτική Αρχή της Αθήνας, δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε αγώνες και θα ακυρώσουμε κάθε σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση αυτού του σοβαρότατου κοινωνικού αγαθού του νερού.